Θα πω μονάχα δύο πράγματα, σε δύο σημεία μόνο. Το πρώτο έχει να κάνει με την αναφορά, τη διαρκή αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση για την ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή. Για την υπόθεση ενός πλοίου που βρέθηκε με πάνω από 2 τόνους ηρωίνης και στην πορεία, στη δικαστική εξέλιξη, γίναμε μάρτυρες ευνηδίων θανάτων πολλών εκ των βασικών μαρτύρων. Και βεβαίως κάνει εντύπωση σε όλους μας το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση δεν ήρθε στη Βουλή όταν το Πανελλήνιο βοούσε για αυτές τις τους ευνίδιους θανάτους. Και βεβαίως κάνει εντύπωση σε όλους μας το γεγονός που δεν τιμά ούτε την ελληνική κοινωνία, ούτε το δικαιακό μας σύστημα, αλλά ήρθε προσφάτως όταν η αξιωματική αντιπολίτευση επιχείρησε να εμπλέξει τον Υπουργό Άμυνας, κατηγορώντας τον ότι... Αφήστε με να μιλήσω. Κατηγορώντας τον ότι μπορεί, ότι προσπαθεί να παρέμβει στη δουλειά της δικαιοσύνης. Η υπόθεση αυτή, κύριε Μητσοτάκη, όπως γνωρίζετε, διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Και σε μια υπόθεση που διερευνάται από τη δικαιοσύνη, νομίζω ότι είναι το λιγότερο άστοχο να προτείνεται εδώ στη Βουλή να συστήσουμε τώρα Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι οτιδήποτε έχετε, λέτε ότι εσείς δεν διακόπτετε, αλλά διακόπτετε πολύ περισσότερες φορές από ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μητσοτάκη. Εγώ λοιπόν σας επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε ένδειξη έχετε, οποιοδήποτε στοιχείο, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχει βγει στη δημοσιότητα και από τις δικές σας παρεμβάσεις, είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας συνομίλησε πράγματι με κάποιον που βρίσκεται στις φυλακές, όταν του ζήτησε αυτός που είναι μέσα βοήθεια προκειμένου να μιλήσει και να μαρτυρήσει, καθ' όπως έλεγε, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν κατάδικο, αλλά το ίδιο, αυτό είπε ο ίδιος, για να δώσει φως σε μια σκοτεινή υπόθεση. Και τι έπραξε? Του είπε να πάρει στη δικαιοσύνη και να πει ότι γνωρίζει. Εάν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη ότι έκανε κάτι παραπάνω από αυτό, είδω η ρόδος, είδω και το πείδημα, δεν χρειάζεται να ζητάτε Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, πηγαίνετε στη δικαιοσύνη, η διαδικασία δικαστική είναι σε εξέλιξη, δεν μπορεί αλλά κάρτ να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη όταν μας συμφέρει, όταν δεν μας συμφέρει να την αφισβητούμε, να πάτε να καταθέσετε ό,τι έχετε, προκειμένου να διερευνηθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής της υποθέσεως. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα όλων μας σε σχέση με το κατά πόσο σας έπιασε τώρα ο πόνος για αυτή την υπόθεση ή όχι, ας τα βγάλει ο καθένας μόνος του. Και έρχομαι και κλείνω σε ένα δεύτερο θέμα που αυτός είναι και ο βασικός λόγος που παίρνω τον λόγο. Κύριε Μητσοτάκη, είχατε σήμερα την ευκαιρία να διορθώσετε ένα ιστορικό ατόπιμα που διαπράξατε. Και να διορθώσετε ένα ιστορικό ατόπιμα, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Αυτός ο τόπος έχει νοπή ιστορία και αυτός ο λαός έχει μνήμη. Και ο ελληνικός λαός θυμάται και γνωρίζει. Γνωρίζει πόθεν προέκυψε και η βία και η τρομοκρατία. Και μέσα από ποιο κλίμα προέκυψε σε αυτόν τον τόπο η πιο ακραία μορφή τρομοκρατίας, που είναι η καταπάτηση του συντάγματος και η δικτατορία. 1967. Γνωρίζει αυτός ο τόπος και γνωρίζει αυτός ο λαός πόθεν, από πού προέρχεται ιστορικά η τρομοκρατία και η βία. Μετά, βεβαίως, υπήρξε και από την πλευρά της άκρας αριστεράς, όπως είπατε. Θα αναφέρεστε, φαντάζομαι, στις 17 Νοέμβρη. Δεν υπάρχει κάτι που να αμφισβητεί αυτό. Όμως είναι δυνατόν σε αυτή εδώ την αίθουσα να έρχεστε ως αρχηγός μιας ιστορικής παράταξης, η οποία πράγματι συνέβαλε σε αυτή την κοινή υπόθεση που λέγεται Εθνική Συμφιλίωση, και να μας λέτε ότι η τρομοκρατία και η βία προέρχεται μόνο από την άκρα αριστερά? Δεν υπήρξε, κύριε Μητσοτάκη, σε αυτόν τον τόπο για σας η δολοφονία του Λαμπράκη, η υπόθεση Καρφίτσα, η δολοφονία του Πέτρουλα, η δολοφονία του Τεμπονέρα?
δεν υπήρξε η ακραία μορφή βίας από την πλευρά της άκρας δεξιάς. Κύριε Μητσοτάκη, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι προφανές ότι επιχειρείτε να ψαλεύσετε στα θολά εκλογικά νερά του ακροδεξιού ακροατηρίου. Και είναι ντροπή, προκειμένου να χαϊδέψετε τα αυτιά της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής, να εμφανίζεστε στο ελληνικό κοινοβούλιο τόσο ανιστόρητος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω ειλικρινά να ανακαλέσετε αυτή τη φράση και να προσδιορίσετε την θέση σας απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου. Διότι είναι ανισοβαρής, άδικη και ανιστόρικη η τοποθέτηση που κάνατε πριν από λίγο.